Για πάμε και από τον Α, Σούπερ Κατερινιό, να δούμε. Δεν ξέρω αν είδε κανείς από εσάς το ελληνικό τραγούδι που θα πάει στη Eurovision. Θα μου πεις και ασχολούμαστε. Εντάξει, εκπροσωπεί την Ελλάδα. Δεν μπορώ να το παίξω, γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Πάμε όμως, μπορείτε να πείτε, να το δείτε όσοι θέλετε. Πάμε να δούμε όμως αντίδραση και από Μικρούτσικος και από την Καινούριου. Θα ξεκινήσω από Μικρούτσικος, ο οποίος κιτς, για κιτσαρέλα μίλησε και δεν έχει άδικο. Για πάμε να δούμε τι είπε πρώτα αυτός και μετά το Κατερινιό. Η δικιά σου γνώμη μετά πιο πολύ. Και μόλις μου στείλε μήνυμα ο Θέμης που δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω μετά. Δεν έχει σημασία, το λέω την ώρα που μου λέγεις Αντρέα. Ναι. Όχι, δεν λέει. Το βρήκα αριστούργιο, του αρέσει. Σου λέω ότι είσαι πολύ όμορφο σήμερα. Όχι, ότι του αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ όταν άκουσα ότι είναι η Μαρίνα, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι μια τραγουδίστρια πολύ φρέσκια, πολύ νέα και με δυναμικές αντιλήψεις και σε ό,τι είχε. Ούτε καν τη γνωρίζω, Μαρίνα Σάτι είναι, το τραγούδι λέγεται Ζάρι. Για να δούμε τι θα πάρουμε και φέτος στη Eurovision. Και τραγουδίσει, εμένα με έκανε να τη θαυμάζω. Βέβαια είχα μια απορία, ποιο είναι το τραγούδι, γιατί συνήθως την άκουγα σε πιο παραδοσιακά τραγούδια. Το θέμα είναι πρέπει να παραδώσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν που άκουσα και χτες και σήμερα κατ' επανάληψη, δεν το θεωρώ τραγούδι με την εξής έννοια. Πιστεύω ότι είναι μια κατασκευή. Πιστεύω ότι 10 τεχνικοί του ήχου, αξιότατοι, μαχητικότατοι, δηλαδή οι ήχοι που ακούμε, είναι από τους πιο φρέσκους ψαγμένους ήχους. Και δύσκολο. Αποφάσισαν να κάνουν διάφορες γέφυρες. Μας έλεγε ο Γιάννης, έχει γέφυρες γέφυρες. Στο βιντεοκλίπ γυρνάνε στο Δυσσίο, γυρνάνε στο Μοναστηράκι, γυρνάνε στην Ακρόπολη, χορεύουν σιρτάκι. Εντάξει, έτσι να θυμίσουν ελληνικό στοιχείο, αλλά η μουσική. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θυμίζει η Ελλάδα. Γέφυρες και προσπαθούσα να καταλάβω τι και πώς πραγματικά φτιάξανε ένα σύνολο από μουσικές γέφυρες. Δεν είναι προϊόν ενός ανθρώπου από ό,τι το ακούω, γιατί έχει διάφορες σχολές, διάφορες αντιλήψεις και προφανώς στο τέλος είδα και μια σωρία τεχνικών συνεργατών και αυτό που σημαίνει. Καθίσανε και λέει, φτιάξε μου μια γέφυρα τόσα beat, ξέρω εγώ, ή τόσα μέτρα, 8 μέτρα ή 16, που να δίνει αυτό και αυτό και αυτό. Καθότανε ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι από DJ μέχρι τεχνικός ήχου και ξέρετε έχει πολύ εξειδικευμένη γνώση. Και έφτιαχνε. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα τραγούδι που έχει στην αρχή μια μελωδιούλα, την οποία βέβαια την έχουν ποστάρει σε πολύ ψηλές νότες και δεν είναι εύληπτη και όλα πολλά, μα πάρα πολλά ενδιάμεσα ευρηματικές γέφυρες. Το σύνολο αποτελεί μια κατασκευή. Αυτή η κατασκευή ηχητικά σε ένα κλαμπ, άμα τα ακούσω, μπορεί να. Εγώ 2-3 φορές που προσπάθησα να το ακούσω, πονέσαν λίγο τα αυτιά μου. Δεν μπορούσα να το πιάσω, δεν μπορώ να πω ότι με κέρδισε καθόλου. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Να με ξαφνιάζει, αλλά σαν θεατής ενός φεστιβάλ τραγουδιού, όσο και αυτό το φεστιβάλ να είναι ανοιχτό, έχουμε δει όλα τα είδη. Έχει όμως κάποιους κανόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι μια Σουηδέζα με μελωδίες πήρε 2 φορές τη Eurovision. Αλλά έχουμε δει και κατασκευές να κερδίζουν που είχαν εξυπνάδες, είχαν φρασούλες. Άρα που γινόντουσαν εύκολα. Καταλάβω. Από εδώ δεν μένει τίποτα για το μέσο τηλεθεατή, παύλα θεατή. Δεν μένει τίποτα για να πεις με βάση αυτό το του που είχε το περσινό που παραλίγο να πάρει και τσάλες. Μπράβο. Και δεύτερο. Ναι, δεν έχει τέτοια. Να σου πω. Να ολοκληρώσω κάτι που σημαίνει ότι φτιάξα ένα τραγούδι άνευρο σαν έμπνευση, καταπληκτικό σαν κατασκευή και γνώση και αυτό το πράγμα το δώσανε σε ένα κορίτσι που η σκηνική της παρουσία δεν είναι. Δηλαδή να πεις ότι θα το κερδίσει με ένα recital χορού, μια χαρά είναι αυτά που βλέπω, σε ένα βίντεο κλιπ που το έκανε για μένα, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Τουρισμού, καταπληκτικό βίντεο κλιπ για την Αθήνα, όχι, συνήθως θέλουμε για την Ελλάδα, εδώ είναι για την Αθήνα, πολλά πράγματα από το βίντεο κλιπ μ' αρέσουν πολύ, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι μια ζαριά που πιο πιθανό να φέρει κατά τη γνώμη μου ντόρτια,
ασώδιο παρά εξάρες, έξι, πέντε και πεντάρες. Λοιπόν, ναι, γεια σου. Ωραία, θα πάμε να συνεχίσουμε. Σέβομαι απόλυτα τεχνολογία. Κοινώς θα πάρουμε χαμηλή βαθμολογία. Θα μου πεις, Eurovision είναι αυτή. Πολλές φορές τσίρκο είναι, οπότε πηγαίνουν και τα ανάλογα τραγούδια εκεί. Πάμε να δούμε την άποψη και της Εκατερίνης. Από το άκουσα, είπα, δεν είμαι σίγουρη. Το άκουσα έξω. Μετά γυρνάω σπίτι, το ξανακούω. Την έκτη φορά είπα καταπληκτικό. Επίσης βρήκα εξαιρετικό και το βίντεο κλιπ. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, την άποψή μου σας λέω. Ναι. Είναι η πραγματικότητα της Αθήνας. Ναι. Κάποιοι μιλήσανε για κίτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Αθήνας. Ναι. Εμένα τώρα μου θυμίζει τσιγκάνικους χορούς, να το πω, ψήθυρους καρδιάς, να μην προσβάλλω και τους ψήθυρους καρδιάς, κάτι τέτοιο. Να χορεύει δίπλα από ένα συντριβάνι. Ναι, το βράδυ είχα πάει στην Ερμού, ναι. Όλοι παιδιά, εγώ χθες, είπα Υπουργείο Τουρισμού για την Αθήνα. Χθες, επειδή ήθελα να πάω να πεπατήσω, πήγα στο μοναστηράκι, μα έτσι είναι. Να γράψουν πάνω δεν είναι μόνο το κάνει λίγο, παιδιά, δεν σας είπα, μιλάμε για ένα βίντεο κλιπ που θα πάει Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπουργείο Τουρισμού για Αθήνα, έτσι εγώ το χαρακτήρισα και το λύνει. Εμένα μου άρεσε. Πιο πολύ απ' όλα με ενόχλησε μία κάρτ ποστάλ που κλείνει το βίντεο κλιπ με αυτή. Και στα αγγλικά ο κύριος που έχει έρθει ως τουρίστας τη στέλνει για να πει φιλιά και χαιρετισμούς και γράφει, η Μαρίνα Σάτι, φιλιά και χαιρετισμούς, πολύ ωραία. Και γράφει, σας στέλνω χαιρετισμούς από τη χώρα της φιλοξενίας, της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας και από ένα μάτσο άλλες μεγάλες λέξεις. Γράφει καλά. Λοιπόν αυτά τα πράγματα πάνω στο. Εμένα αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί στο εξωτερικό υπάρχει έκπληξη. Εμένα με ενόχλησε που φέραμε έναν Αυστραλό σκηνοθέτη. Έχουμε τους καλύτερους βιντεοκλιπάδες για να κάνει ένα βίντεο κλιπ. Για... Εντάξει, έδειξε τέτοια πράγματα. Βάλε και κανένα σουβλάκι στη μέση να φαίνεται. Κάνα γύρο, τζάιρο. Βάλε και κανένα τζατζίκι, κάτι. Την Αθήνα για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Καλά, εμένα εντάξει, αυτό είναι μια αισθητική όμως, ρε εσύ. Ποια είναι η αισθητική, αυτή είναι η αισθητική της Αθήνας, άρεσε αυτό. Το τραγούδι πώς φάνηκε, Γρηγόρη, για βγει με τη μηχανία. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Γρηγόρη, στην Eurovision δεν ήταν αυτό. Ο Μπομπός είναι. Το τραγούδι, μη χάνουμε την ουσία. Εθνική είναι άλλο, Bollywood κάνει όλο. Αλλά folklore, μπράβο. Είναι αυτή η αίσθηση. Έχει μια χωρίς να παρεξηγηθώ και να πω μια αναπαραγωγή, είπε η Κατερίνα τραγούδι Kids. Ξαναλέω, το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Το βίντεο κλιπ έχει μια κιτσαρέλα έτσι, που ναι. Καμιά φορά αυτό είναι ωραίο. Ναι, έχει αυτό. Στα δικά μου μάτια μόνο ωραίο δεν να, είναι. Να, η καρποστάλη το δείξαμε πριν. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι μιλάγαμε για ζουρνάκι, όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ελληνικό. Ωραία. Για πάμε στο επόμενο στο ρεπορτάζ και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε κι εμείς, διχασμένοι, έτσι ακριβώς λοιπόν έχουμε διχασμένοι. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο YouTube να το παρακολουθήσετε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ούτε ο ήχος, ούτε ο στίχος, ούτε το βίντεο κλιπ ως κίνηση, αλλά θα μου πεις ποιος είμαι εγώ να κρίνω, θα κρίνουν στη Eurovision. Από τώρα μπορώ να σου πω όμως τι θα πάρουμε, αλλά εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε.